Στην ημέρα τουρισμού εδώ στην Κριτσά έχει κανονιστεί με τους επαγγελματίες όλους, οι οποίοι προσφέρουν παραδοσιακά γλυκά και ρακί στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες του χωριού. Επίσης δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Κάποια ώρα θα δημιουργηθούν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η μία θα είναι στην κάτω πλατεία, η άλλη στην πάνω, όπου θα στηθεί εκεί ένα χάρκομα για να δούνε οι ξένοι πώς τυροκομούνε το παραδοσιακό τυρί, και στην άλλη θα στηθεί το παραδοσιακό χοροστάσι, όπου θα χορέψουν παιδιά της Κριτσάς με την τοπική ενδυμασία τους κριτικούς χορούς. Όπως μπορείτε να δείξετε, υπάρχουν τα τραπέζια αυτά στο κάθε μαγαζί, όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε επισκέπτης να γευτεί τις παραδοσιακές γεύσεις του χωριού μας. Οι ξένοι επισκέπτες πώς το βλέπουν όλο αυτό που γίνεται? Οι ξένοι επισκέπτες το βλέπουν όλο αυτό πολύ θετικά, πολύ όμορφα. Τους βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται, γιατί τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γευτούν κάτι που δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή στο ξενοδοχείο, στα ξενοδοχεία που μένουν, δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που τους προσφέρεται εδώ, να το γευτούν και εκεί. Επίσης, πως στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν βέβαια και ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Κριτσάς, όπως και ο Συνεταιρισμός Γυναικών Κριτσάς, ο πρώτος με το λάδι της Κριτσάς, το οποίο είναι γνωστότατο, και όλα αυτά βέβαια τα μεζεδάκια έχουν σαν βάση τους το λάδι της Κριτσάς, και επίσης για το Συνεταιρισμό Γυναικών θα συμμετέχει αυτός, ο οποίος παράγει τα κριτσότικα, τα γνήσια κριτσότικα γλυκά.